να καταθέσει 10 συγκεκριμένα πεδία περικοπών κρατικών δαπανών για να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Και κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτή η πολιτική είναι η πιο δίκαιη και η πιο αποτελεσματική. Το λένε διακεκριμένοι οικονομολόγοι. Το λέει και πάλι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εσείς δεν ακούτε τίποτα. Γιατί στο μεγάλο κράτος το οποίο οραματίζεστε βρίσκουν βολικό καταφύγιο οι κομματικοί σας φίλοι. Έχετε υιοθετήσει, ξέρετε, τις χειρότερες συνήθειες της μεταπολίτευσης, την οποία στα λόγια κατακρίνετε, αλλά στην πράξη σπέβδετε να αντιγράφετε. Τι έχετε κάνει αλήθεια, κύριε Τσίπρα, για να μειώσετε το κράτος και να μαζέψετε τις κρατικές δαπάνες? Γιατί προσλαμβάνετε σ' οριζόν συμβασιούχους, υποσχόμενοι και πάλι μονιμοποίηση από την πίσω πόρτα? Γιατί δημιουργείτε εκατοντάδες αχρίαστες κρατικές δομές? Γιατί έχετε τεινάξει στον αέρα, κύριε Τσίπρα, τις αστικές συγκοινωνίες με τεράστιο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο? Γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα για να βελτιώσετε το σύστημα δημόσιων προμηθειών, να ελέγξετε την υπερσυναγοράφηση που και σήμερα υπάρχει ακόμα στο φάρμακο? Δεν έχετε προωθήσει ούτε μία δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν περιθώρια περιορισμού των κρατικών δαπανών χωρίς απολύσεις και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εσείς δεν μπορείτε και δεν θέλετε να τα διερευνήσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρμογή ενός εμπροστοβαρούς, τολμηρού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, ελληνικής έμπνευσης, σχεδιασμού και ιδιοκτησίας είναι η βασική απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πιστωτές μας ότι πράγματι η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξει μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, διότι όταν οι δανειστές διαπιστώσουν τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα μιας αποτελεσματικής κυβέρνησης, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, δεν θα έχουν λόγο να επιμείνουν σε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% που καμία οικονομία δεν μπορεί να πετύχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εσείς δοκιμάσατε, κύριε Τσίπρα, να τον διεκδικήσετε και αποτύχατε. Μόνο μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση μπορεί να τον διεκδικήσει. Και εσείς σίγουρα δεν είστε αυτοί. Μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει με συνέπεια, με αποφασιστικότητα, με αποτελεσματικότητα ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων εθνικής ιδιοκτησίας, με μεταρρυθμίσεις που θα πηγαίνουν πάνω και πέρα από τις δεσμεύσεις που εσείς έχετε αναλάβει στο τρίτο πρόγραμμα. Μεταρρυθμίσεις που θα προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα στην οικονομία. Μεταρρυθμίσεις που θα πολεμούν τις πελατειακές λογικές στη δημόσια διοίκηση, θα επιβάλλουν την αξιοκρατία, την αξιολόγηση, αυτήν την απαγορευμένη λέξη για εσάς, την κινητικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία. Μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και βέβαια θα επιτρέπουν επιτέλους και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μεταρρυθμίσεις που θα ανασυγκροτούν το εθνικό σύστημα υγείας, θα επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης και θα διασφαλίζουν τη δημόσια τάξη ως απαραίτητη προϋπόθεση ελευθερίας. Και μεταρρυθμίσεις που θα ανασχεδιάζουν ουσιαστικά την κοινωνική πολιτική με επίκεντρο τους πραγματικά ξεχασμένους Έλληνες, αυτούς που αισθάνονται ότι σήμερα καμία εξουσία δεν τους λογαριάζει. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι, θα κέρδιζε όχι μόνο την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, αλλά και τον σεβασμό των Ευρωπαίων εταίρων. Εμείς δεν πάμε στην Ευρώπη, ξέρετε, ούτε ως εκβιαστές, ούτε ως το μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής οικογένειας, αρκετά πια με τους πολιτικούς που με τα μεγάλα λόγια μικραίνουν την Ελλάδα, προσβάλλουν την ιστορία μας και αδικούν τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν υπερβαίνουν τον ορίζοντα μιας ορθολογικής τεχνοκρατικής διαχείρισης. Στην πραγματικότητα συνιστούν μια δραστική αλλαγή του συνολικού τρόπου λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Στηρίζονται όμως πάνω απ' όλα σε μια συμφωνία αλήθειας, σε ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Και η εφαρμογή ενός τέτοιου μεταρρυθμιστικού προγράμματος είναι απολύτως αναγκαία για να πετύχουμε μια δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Δεν έχω αυταπάτες ότι θα χρειαστεί πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλους. Αλλαγές είναι όριμες στην κοινωνία, αλλά δεν έχω αμφιβολία ότι πρέπει να νικήσουμε αντιλήψεις και αδράνειες του χθες. Να νικήσουμε την απογοήτευση, την παρέτηση που προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση και να βάλουμε στην άκρη διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Αποδεικνύουμε κάθε μέρα στην πράξη ότι μπορούμε να το κάνουμε. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν φοβούνται τη σκληρή δουλειά, ούτε τις θυσίες. Αυτό που ενοχλεί, αυτό το οποίο δεν αντέχει ο λαός μας, είναι να μην πιάνουν τόπο οι θυσίες τους, να καταβάλουν μεγάλο κόπο χωρίς κανένα αποτέλεσμα εξαιτίας των αλλοπρόσαλων πολιτικών αυτής της κυβέρνησης. Αλλά αφού, όπως λένε πολλοί, ότι έπρεπε να πάθουμε για να μάθουμε, δεν υπάρχει λόγος να πάθουμε πιο πολλά. Χόρτασε ο λαός με απάτες και αυταπάτες. Η κοινωνία απαιτεί αλήθεια και ρεαλισμό και τη θαραλέα αναμέτρηση με την πραγματικότητα. Οι πολίτες πια το ξέρουν, το βίωσαν. Το ψέμα έφερε την απελπισία, η αλήθεια είναι αυτή που φέρνει ελπίδα. Και η Νέα Δημοκρατία, πιστή στην ιστορική αποστολή που έχει υπηρετήσει από την ίδρυσή της, για μια φορά ακόμα θα ενώσει όλους τους Έλληνες που θέλουν να υπερβούν την παρακμή, που θέλουν να κατακτήσουν το μέλλον. Και η σημερινή κυβέρνηση θα είναι τελευταία, η οποία θα ανεμίζει κουρελιασμένες σημαίες του παρελθόντος για να κρύψει από τους πολίτες την ελπίδα του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη από μία δυναμική επανεκκίνηση. Μία επανεκκίνηση η οποία μπορεί να προκύψει μόνο από μία πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή την οποία ζητάμε δεν αφορά μόνο στην ανάληψη της εξουσίας με τη στενή διαχειριστική της έννοια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα για να ξεκολλήσει η χώρα. Είναι η ρήξη με το επώδυνο, με το τραυματικό παρελθόν. Η σημερινή κυβέρνηση, όλοι το γνωρίζουν, δεν μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται πλέον σε ένα 10% της κοινωνίας. Σε αυτούς που δεν θέλουν καμία αλλαγή, που αρνούνται να δουν τι έχει συμβεί στη χώρα, που επιρρύπτουν με μεγάλη ευκολία τις ευθύνες τους άλλους, σε αυτούς που έχουν κάποιο προσωπικό όφελος από τη σημερινή κυβέρνηση. Στους υπόλοιπους, το 90% της κοινωνίας δεν λέτε τίποτα πια. Και δεν μπορείτε να κατανοήσετε, πόσο μάλλον να εκφράσετε ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει να ξεκινάς μια επιχείρηση και να αγωνίζεσαι σήμερα να την κρατάς ζωντανή. Ανθρώπους που έχουν παλέψει να κρατήσουν εργαζόμενους όταν οι δουλειές τους συρρυκνώνονται, όταν οι πελάτες εξαφανίζονται και όταν το κράτος τους χρωστά. Μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Ήσυχα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Λάπα. Ξέρω, σας είναι πολύ ξένα όλα αυτά. Το καταλαβαίνω. Είναι ένας άλλος κόσμος, ξέρετε αυτός. Είναι ένα άλλος κόσμος με τον οποίο δεν επικοινωνείτε. Μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που βλέπουν το εισόδημά τους να καταραίει, τη δουλειά τους να απειλείται, την προοπτική ανάκαμψης να εξανεμίζεται. Και δεν μπορείτε να κατανοήσετε, πόσο μάλλον να εκφράσετε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι βλέπουν ότι με τους φόρους και τις εισφορές που εσείς έχετε επιβάλει χάνουν το 75% του εισοδήματός τους και αναρωτιούνται σήμερα αν έχουν πραγματικό λόγο να συνεχίσουν να δουλεύουν. Και βέβαια δεν μπορείτε να πείτε απολύτως τίποτα στο 1,2 εκατομμύρια των ανέργων που αναζητούν να βρουν δουλειά, διότι όσο κυβερνάτε εσείς, πιο πολλές επιχειρήσεις θα κλείνουν από ό,τι θα ανοίγουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω με την εξής σκέψη. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία για να γεννηθεί ξανά η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση στον τόπο μας. Η πατρίδα μας χρειάζεται σήμερα την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση όλων των δυνάμεων της δημιουργίας, του μέτρου, της αληθινής προόδου, της μεσαίας τάξης. Και αυτές οι δυνάμεις της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της ευρωπαϊκής προοπτικής συγκροτούν μια μεγάλη πολιτική αλλά και κοινωνική πλειοψηφία η οποία είναι ακατανίκητη. Είναι μια πλειοψηφία ικανή να ανατάξει την Ελλάδα. Και εμείς ζητάμε τη στήριξη των πολιτών για να εκφράσουμε τα όνειρα των πολλών και τις ελπίδες των πολλών. Και η ώρα που μια ικανή και αποτελεσματική κυβέρνηση θα αναλάβει
την τύχη του τόπου είναι κοντά και όλοι οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των ιστορικών μας ευθυνών. Είναι πολλοί, ξέρετε, οι οποίοι μας λένε, πολλοί πολίτες και σε μένα και στους συναδέλφους, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βιαζόμαστε, αφού βλέπετε τι γίνεται, να τα φορτωθούν και να τα χρεωθούν οι ίδιοι. Πράγματι, οι δυσκολίες που αναλαμβάνουμε είναι τεράστιες και κάθε μέρα θα γίνονται και μεγαλύτερες. Όμως, στο μυαλό μας τριγυρίζουν πάντα τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, το χρέος καθενός να σώζει και να σώζεται και πάντα να αντικρίζει πρόσωπο με πρόσωπο την αγέλαστη και αδάκρητη θεά την ευθύνη. Εμείς δεν τη φοβόμαστε την ευθύνη. Ούτε εγώ, ούτε η παράταξη την οποία έχω τη μεγάλη τιμή να ηγούμε. Ούτε φοβάμαι τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για να ανατάξουμε τη χώρα και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Τσίπρα. Και με πλήρη συνέστηση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσω, αλλά με πλήρη συνέστηση και της πραγματικότητας και της κρισιμότητας των στιμών, σας κοιτάζω ευθέως, κύριε Τσίπρα, και σας λέω, η παραμονή σας στην εξουσία ζημιώνει τη χώρα. Δώστε τη δυνατότητα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να αποφασίσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Όσο συντομότερα φύγετε, τόσο καλύτερα θα είναι πια για την πατρίδα. Εδώ που έχουμε φτάσει, οι εκλογές δεν είναι πρόβλημα για τον τόπο, είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.